Όχι. Αλήθεια, πρώτη φορά μαζί μου. Δεν έχω κάνει ποτέ πικνίκ, ούτε μικρός. Το απολαμβάνεις ή είναι το άγχος του καινούριου έτσι που το έχει επισκιάσει όλο αυτό που σου συμβαίνει με την εκπομπή. Δικός μου ρόλος στην εκπομπή είναι ο ρόλος του τηλεθεατή του άσχετου που δεν ξέρει από τηλεόραση, δεν τους ξέρει όλους και απλά λέει την άποψή του σαν τηλεθεατής. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή εντάξει, δεν έχω λυθεί τελείως. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι πολύ αυστηρός κριτής με τον εαυτό μου. Και δεν θα του έβαζα και πολύ καλή βαθμολογία μέχρι τώρα στην εκπομπή. Θα του βάζα ένα 5. Θέλω να μου πεις πώς αντιδράς στα σχόλια που κατά καιρούς έτσι γίνονται και σε αφορούν. Και ο κορυφαίος στον κόσμο παρουσιαστής έχει αρνητικά σχόλια. Όχι ότι εγώ είμαι παρουσιαστής. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή που τα διάβασα με ρίξαν ψυχολογικά. Θυμάσαι ποια ήταν τα πρώτα έτσι που διάβασες. Δεν μιλάς καθόλου, είσαι γλάστρα, είσαι μαϊντανός, τα κλασικά που λένε όλοι. Σε πήραν για να κάνεις τον ωραίο κτλ. Εντάξει. Εγώ τα περίμενα αυτά τα σχόλια. Εννοείται. Δηλαδή πριν ξεκινήσω, τα περίμενα ότι θα γραφτούν σίγουρα. Γιατί όταν βλέπουν έναν ωραίο τύπο, ο οποίος μπαίνει σε μια εκπομπή, δεν είναι παρουσιαστής, δεν έχει την εφράδια του λόγου, έχει και δυσλεξία. Φυσικό επόμενο να δεχτώ αυτά τα σχόλια. Κρίνεσαι πολύ για την εμφάνιση, όχι την προσωπικότητά σου και. Πολλές φορές λένε ότι αυτός είναι, εφόσον είναι ωραίος και γυμνασμένος, πρέπει να είναι και βλάκας. Τώρα που το έχεις δει όλο το έργο, θα ξαναπήγαινε στο Survivor. Και αύριο να μου λέγες, θα έφευγα. Τελικά, ρε παιδί μου, τι γίνεται με την Ευρυδίκη, είστε ζευγάρι ή δεν είστε? Με την Ευρυδίκη. Αυτή η ερώτηση μου γίνεται πάρα πολύ συχνά και ξεκινάνε όλες οι συνεντεύξεις από αυτήν. Εγώ και δεν σήμερα, ξεκίνησα. Και σήμερα είχα το άγχος, λέω, θα με ρωτήσει, θα με δείτε, ήρθε η ώρα μέσα. Τι να κάνω. Με την Ευρυδίκη είμαστε φίλοι. Μας βλέπετε συνέχεια μαζί και σας κινεί το ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο αυτοί οι δύο είναι μαζί? Τι γίνεται με αυτούς? Τυχαίνει να πηγαίνουμε σε πολλά event παρέα. Οπότε είναι λογικό και εσείς να αναρωτιέστε αν είμαστε ζευγάρι. Δεν είμαστε ζευγάρι, είμαστε φίλοι. Αν προκύψει κάτι και βγει κάτι ερωτικό, να είστε σίγουροι ότι δεν το κρύψουμε. Αυτή την περίοδο είσαι μόνος σου δηλαδή? Ναι. Εμένα βλέπω ότι προσελκύω πιο πολύ τις μικρές ηλικίες. Ως ο Αγγελόπουλος προσελκύει πιο τις μεγαλύτερες, γιατί έχει άλλο παρουσιαστικό, έτσι είναι λίγο πιο, είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία και προσελκύει τις πιο μεγάλες γυναίκες, εγώ τα πιτσιρίκια. Τα υπόλοιπα παιχνίδια επιβίωσης. Ναι. Μπήκες στη διαδικασία να τα δεις? Βέβαια. Το survival μου φαίνεται λίγο προχειροδουλειά, να το πω έτσι, και το Nomads δεν το θεωρώ τόσο ακραίο και τόσο hardcore όπως το δικό μας. Τα Νημανίδης ή Αρναούτογλου? Ως παρουσιαστής. Και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα πω τα Νημανίδης, όχι επειδή ξαναλέω ήμουν στο Survivor, απλά επειδή είναι έτσι, είναι πιο νέος από τον Αρναούτογλου. Στο Σπικάζ, όταν κάναμε τους αγώνες, σε κράταγε πολύ ενδιαφέρον, όπως το είδα δηλαδή απ' έξω, γιατί εγώ το ζήσα από μέσα. Εντάξει, με αυτά που είπες, σου αξίζει άλλο ένα μπισκότο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Τελειώσαμε. Θες κι άλλα? Όχι. Όλα τα πάμε. Hold on.